Για άλλη μια φορά να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι στα φιλόξενα 3Β, τα οποία διαθέτουν ένα δήμαρχο ο οποίος κοιτάζει πολύ τις αθλητικές εγκαταστάσεις και γι' αυτό είναι ο Δήμος με τις καλύτερες, τουλάχιστον στο ποδοσφαιρικό κομμάτι μιλάω, με τις καλύτερες εγκαταστάσεις στην Ευσανά. Ο Δήμαρχος μίλησε, του το ζήτησε η Arsenal. Εμείς βιώνουμε κάθε χρόνο να ζητάνε τα γήπεδά τους από την ΕΠΟ για να κάνουν αγώνες προεθνικών και να κάνουν προπονήσεις εθνικών ομάδων. Φέτος κάνανε στην Βουλιαγμένη οι άντρες, στη Βούλα οι γυναίκες, οι προεθνικές στο γήπεδο της Βάρης. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί σε κάθε αίτημα που κάνουμε μέσω ΕΠΟ, ο Δήμος και οι ομάδες του Δήμου είναι φιλόξενες. Άλλωστε για τον λόγο και αυτό, μεθαύριο που υπάρχει η Πίτερ σε ξανά και οι βραβεύσεις, έχουμε αποφασίσει να βραβεύσουμε τον Δήμαρχο των 3Β, τον Γρηγόρη τον Κωνσταντέλο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και να παραδειγματίζονται και οι υπόλοιποι Δήμαρχοι και να προσπαθούν να φτιάχνουν τις εγκαταστάσεις. Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι και οι ομάδες του Δήμου πρωταγωνιστούν. Ο Αστέρας Βάρης είναι 11 βαθμούς μπροστά, είναι στους 4 του κυπέλου. Οι Βουλιαγμένοι είναι μέσα στις ομάδες της Β' κατηγορίας, τις πολλές ομάδες που διεκδικούν άνοδο. Ο Ολυμπιακός Βάρης είναι δεύτερος. Οι ακαδημίες Ολωνών πάνε καλά. Δεν είναι τυχαίο, είναι θέμα υποδομών. Από εκεί και πέρα, βέβαια, επειδή βρισκόμαστε σε εκδήλωση Β' του ωκεανού Αστέρα Βάρης, να του συγχαρώ γιατί αυτή τη στιγμή είναι ίσως το πιο οργανωμένο σωματείο της Ένωσης. Να συνεχίσουν έτσι και από όσο δείχνουν τα πράγματα στην ανώτερη κατηγορία που θα πάνε, να μην είναι προσωρινή και αν μπορούν να ανέβουν και παραπάνω. Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία.